Καλώς ήρθατε και πάλι κοντά μας στα Μυστικά Υγείας. Κοντά σας για την επόμενη μία ώρα, όπου σήμερα θα συζητήσουμε θέματα που αφορούν το πρόσωπό μας και την ολική ανάπλαση αυτού, κάτι που αφορά όλες τις ηλικίες και άντρες και γυναίκες. Κοντά μας σήμερα η δόκτωρα Μαλία Τσιατούρα, τερματολόγος αφροδυσιολόγος και επιστημονική διευθύντρια της Cosmetic Derma Medicine. Χαίρετε. Γεια σας. Θα μιλήσουμε σήμερα για το Total Plasma Lift. Πείτε μας τι είναι ακριβώς. Το Total Plasma Lift είναι πρακτικά ο συνδυασμός των δύο πιο κορυφαίων θεραπείων που υπάρχουν σήμερα για ανάπλαση του δέρματος, του προσώπου και του σώματος, που είναι το Fractional Laser και η αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP. Ωραία, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Τι είναι το Fractional Laser? Το Fractional Laser είναι ένα laser που ουσιαστικά προκαλεί ανάπλαση της επιδερμίδας με έναν τρόπο φυσικό, θα το έλεγα, ξεγελώντας το δέρμα μας και αναγκάζοντάς το να αρχίσει μια διαδικασία πούλωσης. Με το λέιζερ λοιπόν αυτό προκαλούμε αόρατους μικροσκοπικούς τραυματισμούς κάτω από την επιδερμίδα, δεν φαίνεται κάτι δηλαδή στην επιφάνεια της επιδερμίδας, εισχωρεί βαθιά στο χώριο, στο σημείο ακριβώς που θέλουμε να θεραπεύσουμε, κάνει αυτούς τους αόρατους μικροτραυματισμούς και αρχίζει το δέρμα μας και ξεκινά μια διαδικασία επούλωσης. Αυτή η διαδικασία είναι που οδηγεί στην παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης, με αποτέλεσμα έτσι να έχουμε ανάπλαση, σύσφιξη του δέρματος και διόρθωση πολλών προβλημάτων αυτού. Μάλιστα, πολύ εντυπωσιακό. Και τι ακριβώς είναι η αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP? Η αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP είναι επίσης μια θαυματουργή θεραπεία, θα έλεγα. Χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές ειδικότητες της ιατρικής, από τη δερματολογία, την πλαστική χειρουργική, οφθαλμολογία, ορθοπαιδική, πάρα πολλές ειδικότητες. Παίρνουμε λίγο αίμα από τον ασθενή, μια μικρή αιμοληψία. Επεξεργαζόμαστε το αίμα αυτό, το φυγοκεντρούμε και ξεχωρίζουμε το πλάσμα, που είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια. Στη συνέχεια το ενεργοποιούμε και παίρνουμε τα αιμοπετάλια αυτά και τα εγχέουμε με λεπτές ενεσούλες στο σημείο που έχει προηγηθεί το fractional laser. Οι αυξητικοί παράγοντες των αιμοπεταλίων αυτών είναι που κάνουν όλη τη δουλειά. Οδηγούν στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων τοπικά, τους σινοβλάστες, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται και να αυξάνεται η παραγωγή του κολαγόνου και της ελαστίνης. Μάλιστα, πάρα πολύ εντυπωσιακός ο συνδυασμός. Αναφέρατε τη λήψη αίματος. Είναι μια επίπονη διαδικασία? Καθόλου. Πραγματικά παίρνουμε ελάχιστη ποσότητα αίματος, πολύ πιο μικρή από αυτή που χρειάζεται για μια εξέταση αίματος που μπορεί να κάνουμε. Έτσι, οπότε είναι πρακτικά ανώδυνη σαν διαδικασία τόσο η λήψη του αίματος όσο και η εφαρμογή της μετά. Καθώς ούτε και το fractional laser προκαλεί κάποιο πόνο, αλλά ούτε και στη συνέχεια η έγχυση του PRP είναι κάτι το οποίο δεν είναι ανεκτό από τον ασθενή. Είναι πραγματικά απλή σαν διαδικασία. Απλή σαν διαδικασία, πολύ πρωτότυπη σαν θεραπεία. Τι είναι αυτό που προσφέρει ο συνδυασμός τους? Ποιο είναι το σημαντικό, το πρωτότυπο που προσφέρει? Ακριβώς. Και οι δύο θεραπείες μπορούν να γίνουν και μεμονωμένα. Αλλά ο συνδυασμός τους είναι αυτός που προσφέρει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Γιατί, ναι μεν το fractional laser ξεκινά μια διαδικασία επούλωσης στο δέρμα, το PRP επαυξάνει την επούλωση αυτή και ουσιαστικά οδηγεί στη μέγιστη δυνατή ανάπλαση που μπορεί να κάνει το δέρμα μας. Ο συνδυασμός λοιπόν μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα και μειώνει τις συνεδρίες που συνολικά θα χρειαστεί κάποιος για να πετύχει το τελικό του αποτέλεσμα. Άρα, έτσι όπως μας τα λέτε, μπορώ να σκεφτώ διάφορους, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η θεραπεία σε διάφορα θέματα που μπορεί να έχουμε να Ακριβώς. αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Θα ξεκινήσω να σας λέω εγώ κάποια που μου έρχονται στο μυαλό. Για παράδειγμα, η ακμή εφαρμόζεται το Total Plasma Lift εκεί. Φυσικά, από την κύρια ένδειξη, από τις πιο κύριες ενδείξεις που υπάρχουν, είναι οι ουλές ακμής. Έτσι, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν αυτές τις αντιαισθητικές ουλές από ακμή που περάσαν στην εφηβεία τους, οι οποίες ουλές μέχρι πρότινος δεν υπήρχε τρόπος να τις βελτιώσουμε. Mm. Πλέον, ο συνδυασμός fractional και PRP οδηγεί σε πολύ ωραία λίανση των ουλών, μειώνεται δηλαδή το βάθος τους, γίνονται πιο αδιόρατες, μειώνεται το contrast αυτό που μπορεί να έχουν, με αποτέλεσμα να είναι αισθητικά πολύ πιο αποδεκτές. Έτσι. Μάλιστα, αν είναι και πρόσφατες οι ουλές και είναι ακόμα κόκκινες, εκεί μπορεί να έχουμε και πλήρη εξάλειψή τους. Μάλιστα, εξαιρετικά ελπιδοφόρο αυτό για τις πιο νέες ηλικίες, φαντάζομαι, που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ από ακμή. Βέβαια, το ξεκινούν παιδιά στην εφηβεία και πραγματικά είναι καλό να το ξεκινήσει κανείς όσο το δυνατόν πιο άμεσα για να έχουμε και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Γιατί σίγουρα το δέρμα στην εφηβεία και στην νεανική ηλικία έχει περισσότερες δυνατότητες ανάπλασης από ό,τι αν κάνουμε τη θεραπεία αυτή στα 40 μας, για παράδειγμα. Οπότε πλέον είναι συνειδητοποιημένοι τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά, έρχονται νωρίς και λύνουμε τα δύσκολα αυτά προβλήματα. Άλλο πρόβλημα μπορώ να σκεφτώ, οι ραγάδες, ας πούμε.
Στις ραγάδες πάλι ένα δύσκολο πρόβλημα. Δεν υπάρχει γυναίκα χωρίς ραγάδες, αλλά νομίζω και άντρες. Είναι το πιο δύσκολο. Πραγματικά. Έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα και εκεί. Εδώ πάμε πάλι με fractional laser σε άλλα πρωτόκολλα. Χρησιμοποιούμε διαφορετικά πρωτόκολλα για τις ουλές ακμής, διαφορετικά για τις ραγάδες και για κάθε πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζει η επιδερμίδα μας. Mm-hmm. Εκεί πάμε με έντονα πρωτόκολλα, βαθιά μέσα στην επιδερμίδα. Ουσιαστικά ξανατραυματίζουμε το δέρμα και το αναγκάζουμε να ξαναφτιαχτεί, να το πω έτσι. Είναι σαν να φτιάχνει ο οργανισμός μας νέο δέρμα. Εδώ πάλι στις ερυθρές ραγάδες μιλάμε ακόμη και για πλήρη εξαφάνιση. Έτσι. Αλλά και στις λευκές ραγάδες έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά. Λίανση, αυτό που βλέπει κανείς μετά τις πρώτες συνεδρίες στην αφή, στην υφή του δέρματος, βλέπει ότι οι ραγάδες του δεν είναι πια ψηλαφυτές, φτιάχνει mm-hmm. η υφή του δέρματος και στη συνέχεια φτιάχνει και το χρώμα, μειώνεται η διάμετρός τους. Γενικά έχει πολύ καλό αποτέλεσμα ακόμη και στις λευκές ραγάδες. Μας δίνεται μια πολύ σημαντική πληροφορία, γιατί στην ουσία μέχρι σήμερα δεν γνωρίζαμε αν μπορούν οι ραγάδες να θεραπευτούν με κάποιο άλλο τρόπο, σωστά. Και τώρα μας λέτε για το fractional και το PRP. Πραγματικά, μέχρι πρότινος λέγαμε, όποιος μας ρωτούσε, έχω ραγάδες, τι να κάνω, λέγαμε ότι θα πρέπει να ζήσει με αυτές. Δεν υπήρχε κάποια μέθοδος. Πλέον υπάρχει. Πλέον έρχονται από νωρίς πάλι τα παιδιά και οι έφηβοι και ξεκινάμε τη θεραπεία που έχουμε και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα στις ηλικίες αυτές και μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Και οι έγκυες που εμφανίζονται στην ραγάδες. Οπωσδήποτε και στην εγκυμοσύνη, στην περιοχή της κοιλιάς, περιομφαλικά, αμέσως μετά τον τοκετό, μέσα στις 40 πρώτες μέρες, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη θεραπεία μας και να τις εξαφανίσουμε πρακτικά. Άρα είναι μια διαδικασία που δεν έχει και παρενέργειες και μπορεί να έρθει να ξεκινήσει 40 μέρες μετά. Μάλιστα, θα έλεγα ότι το PRP είναι η μόνη θεραπεία της αισθητικής δερματολογίας που δεν έχει την παραμικρή παρενέργεια, γιατί προέρχεται από το ίδιο μας το αίμα. Δεν βάζουμε κάτι ξένο στον οργανισμό μας, κάποια ουσία ή κάποιο φάρμακο, είναι το πλάσμα από το ίδιο μας το αίμα. Και μια και το αναφέρετε, αν δεν έχουμε κάποιο θέμα και θέλουμε να κάνουμε μια ολική ανάπλαση στο πρόσωπό μας, τι κάνει το fractional και το PRP εκεί? Πραγματικά η θεραπεία αυτή, το Total Plasma Lift, μπορεί να γίνει σε όλους μας. Όλοι έχουν κάποιο λόγο για να κάνουν τη συγκεκριμένη θεραπεία. Είτε αυτό είναι ουλές ακμής. Ή και κανένα λόγο, θέλουμε να διατηρούμαστε. Ακριβώς. Είτε είναι ουλές ακμής, είτε είναι ραγάδες, είτε είναι απλά μια ανανέωση της επιδερμίδας μας. Να σβήσουμε πιθανώς κάποιες λεπτές ρητίδες γύρω από τα μάτια, για παράδειγμα, που εκεί δεν αντιμετωπίζονται τόσο εύκολα με ενέσημα. Μπορούμε να το κάνουμε, να δώσουμε μια λάμψη. Το κάνουν οι νύφες πολλές φορές, πριν το γάμο, λίγες μέρες πριν, για να είναι λαμπερές, όμορφες και να έχουν αυτή την όψη, την υγιή, να το πω έτσι, στο δέρμα μας. Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί σε δυσχρωμίες του δέρματος, σε πανάδες και κοιλίδες. Εκεί λειτουργεί κυρίως το fractional laser, καθώς εξαχνώνει την επιφανειακή στιβάδα της μελανίνης και κάνει λεύκανση στην επιδερμίδα, που να γίνει για πολλούς λόγους, για σύσφιξη, για ανάπλαση, για ανανέωση, για λάμψη. Είναι για μένα η πιο ολοκληρωμένη θεραπεία. Πραγματικά. Ναι, πραγματικά είναι για πάρα πολλούς λόγους μπορούμε να εφαρμόσουμε το Total Plasma Lift. Θα σας ρωτούσα αυτό ακριβώς. Μπορούν να εφαρμοστούν χωριστά mm-hmm. αλλού το fractional και αλλού το PRP και πού? Μπορούν να γίνουν και ξεχωριστά οι θεραπείες αυτές. Mm-hmm. Όπως είπαμε όμως, ο συνδυασμός τους αυξάνει πάρα πολύ τα αποτελέσματα, την ταχύτητα των αποτελεσμάτων και μειώνει τις συνεδρίες που θα χρειαστούν. Το fractional laser μόνο του μπορεί να εφαρμοστεί για παράδειγμα σε δυσχρωμίες, γιατί εκεί λειτουργεί κυρίως το laser, το PRP απλά βοηθάει στην επούλωση και την ανάπλαση. Οπότε με το fractional μπορούμε να δουλέψουμε σε δυσχρωμίες πάρα πολύ καλά μόνο του. Επίσης, το PRP μόνο του μπορεί να γίνει και στο πρόσωπο, για παράδειγμα τους καλοκαιρινούς μήνες, που δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα έντονο πρωτόκολλο στο laser. Mm-hmm. Πάμε μόνο με PRP και πετυχαίνουμε την αναδόμηση και την ανάπλαση της επιδερμίδας. Επίσης, το PRP, ως γνωστόν, μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα προβλήματα, όπως είναι η τριχόπτωση, μόνο του, σαν μονοθεραπεία. Επομένως, οι δύο θεραπείες είναι ανεξάρτητες μεν, αλλά για την ανάπλαση και την αναδόμηση της επιδερμίδας, ο συνδυασμός τους είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Και πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει μία θεραπεία, mm-hmm. μπορεί να μην την σταματήσει αναγκαστικά το καλοκαίρι. Ακριβώς, ναι. Συνεχίζουμε και το καλοκαίρι με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα, βέβαια. Ωραία, και μία και το συζητάμε, πόσες συνεδρίες χρειάζεται? Φαντάζομαι είναι ανάλογα το πρόβλημα. Σίγουρα. Ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται από το πρόβλημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, από την ποιότητα του δέρματος,
Έτσι, για παράδειγμα, σε ουλές ακμής μπορεί να χρειαστούμε πολλές συνεδρίες και σε ραγάδες. Μπορεί να χρειαστούμε 6 με 8 συνεδρίες. Αν το κάνουμε για μια απλή λάμψη και ανάπλαση της επιδερμίδας, μπορούμε να κάνουμε 3 με 4 συνεδρίες. Mm-hmm. Πολλοί κάνουν και μια συνεδρία μόνο για να πάνε σε κάποιο event, να είναι πιο λαμπερή, πιο όμορφη. Έτσι. Φυσικά, όταν όμως κάνουμε αρκετές συνεδρίες, έχουμε και μεγαλύτερη διάρκεια στο αποτέλεσμα. Γι' αυτό και προτείνουμε πάντα έναν αριθμό συνεδριών, για να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα διαρκέσει και μετά περνάμε σε μια συντήρηση 2 ή 3 φορές το χρόνο για να διατηρήσουμε το αποτέλεσμα αυτό. Μάλιστα. Αν και την ξέρω την απάντηση, θα σας κάνω αυτή την ερώτηση πολύ συχνά. Πονάει αυτή η θεραπεία? Όχι, είναι μια θεραπεία πολύ καλά ανεκτή. Mm-hmm. Το fractional laser ουσιαστικά αυτό που δημιουργεί σαν αίσθηση είναι μια αίσθηση θερμότητας. Νιώθει ο ασθενής μια ζέστη στο πρόσωπό του και πολύ ανεπαίσθητα μικρά τσιμπηματάκια. Το DPRP, είπαμε, μπορεί να γίνει είτε ενέσιμα με πολύ λεπτές βελόνες, μπορεί όμως να γίνει και με derma pen. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αρκετοί φοβούνται τις ενέσεις. Ναι, ναι. Είναι μια συσκευή microneedling που πρακτικά κάνει μικρά κανάλια στην επιφάνεια της επιδερμίδας και από εκεί εισχωρεί στα βαθύτερα στρώματα το PRP. Είναι εντελώς ανώδυνη συγκεκριμένη μέθοδος, επομένως δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Και αν έχουμε και επιλογές και στο πώς θα εφαρμοστεί, ακόμα καλύτερα. Εννοείται. Μας αναφέρατε πριν ότι το PRP εφαρμόζεται πολύ καλά και στην τριχόπτωση. Πείτε μας λίγο παραπάνω γι' αυτό. Πραγματικά το PRP έχει πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα στην τριχόπτωση. Γίνεται πάλι με την ίδια διαδικασία. Λαμβάνουμε το αίμα, το φυγοκεντρούμε, το επεξεργαζόμαστε, απομονώνουμε το πλάσμα και στη συνέχεια, ενέσιμα κυρίως, στην τριχόπτωση πάμε πάντα με την ενέσιμη μορφή, επεμβαίνουμε στο σημείο που εμφανίζει το πρόβλημα. Έχει εξαιρετικά αποτελέσματα στην ανδρογενετική αλοπαικία, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, αλλά και σε άλλες μορφές αλοπαικίας, όπως για παράδειγμα είναι η γυροειδής αλοπαικία. Ένα πρόβλημα πραγματικά πάρα πολύ έντονο σε κάποιους ασθενούς, ακόμη και σε μικρούς ασθενείς, σε παιδιά μπορεί να εμφανιστεί. Εμφανίστηκε σε παιδιά. Βέβαια, είναι η μορφή εκείνη της αλοπαικίας που έχουμε κενές πλάκες στο τριχωτό της κεφαλής, χωρίς μαλλιά. Εκεί και το ψυχολογικό κομμάτι είναι πολύ ευαίσθητο και ο ασθενής πολλές φορές απογοητεύεται, δεν βρίσκει λύση. Με το PRP και εκεί έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες μορφές αλοπαικίας, σε αυτοάνωσες μορφές, σε θηλυκικό λιχίνα, σε ουλωτικές, κυρίως για την πρόληψη της επέκτασης. Μπορεί να εφαρμοστεί επίσης και μετά από μια μεταμόσχευση μαλλιών, για να διατηρήσουμε τα υπάρχοντα μαλλιά μας. Βοηθάει πραγματικά πάρα πολύ στο να σταθεροποιήσει αρχικά την τριχόπτωση και στη συνέχεια πιθανώς κάποια μαλλιά που πέσαν πρόσφατα να ξαναφυτρώσουν. Είναι πολύ εντυπωσιακή, θα το πω έτσι, η θεραπεία. Πολύ σημαντικές πληροφορίες και μας δίνετε. Δίνει λύση σε προβλήματα πραγματικά που ενοχλούν τους ασθενείς. Άρα, μετά από κάποιες συνεδρίες, φαντάζομαι, PRP. Και εκεί χρειάζεται, βέβαια. Χρειάζονται συνεδρίες ανάλογα με το είδος της τριχόπτωσης. Mm-hmm. Συνήθως σε μια γυροειδή αλοπαικία κάνουμε 8 με 10 συνεδρίες. Γιατί εκεί θέλουμε να πάμε αρκετά επίμονα στην αρχή, να δώσουμε έναυσμα στις τρίχες να ξαναβγούν. Μετά από μια μεταμόσχευση, μπορούμε να πάμε πιο ωραία να κάνουμε 3 ή 4 συνεδρίες. Πάντα εξαρτάται από το πρόβλημα και από την ποιότητα έτσι, του δέρματος του ασθενούς και από το τι θέλει να πετύχει. Άρα όλοι όσοι έχουν χάσει τις ελπίδες τους από τα μαλλιά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κριτήριο στην εμφάνισή μας. Μπορούν πλέον να ελπίζουν σε αυτό και να πούν ότι κάνοντας κάποιες συνεδρίες θα δουν κάποια αποτελέσματα, γιατί ειδικά και τα αυτοάνωσα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια. Η τριχόπτωση γενικά είναι ένα δύσκολο πρόβλημα γιατί είναι πολύ παραγοντικό. Δεν οφείλεται σε έναν παράγοντα. Παίζει ρόλο το στρες, παίζει ρόλο η κληρονομικότητα, υποκείμενα νοσήματα, η διατροφή. Έτσι, επομένως, το PRP θα βοηθήσει τοπικά, αλλά συνδυάζοντας φυσικά και άλλους παράγοντες και άλλες θεραπείες τριχόπτωσης, εκεί είναι που πάμε και δίνουμε οριστική λύση. Και να φανταστώ, είναι και αυτό κάτι το οποίο δεν έχει. Μπορούμε να το κάνουμε όσο εμείς επιθυμούμε, έτσι. Βέβαια. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο συνεδριών βάσει της εμπειρίας μας και των κλινικών μελετών που έχουν γίνει, έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Από εκεί και πέρα όμως, με τη συντήρησή του ασθενής, όποτε μπορεί, ανά τρίμηνο, τετράμηνο, πάμε και διατηρούμε το ωραίο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και τι αποτελέσματα περιμένει ο ασθενής μετά? Σταματάει η τριχόπτωση? Αυτό το οποίο θα διαπιστώσει μετά τη δεύτερη-τρίτη συνεδρία, από νωρίς δηλαδή, βλέπει ότι σταθεροποιείται το πρόβλημά του. Δεν συνεχίζεται η τριχόπτωσή του. Σταματά. Που είναι το πρώτο βήμα να σταματήσουμε μια τριχόπτωση. Και το πιο σημαντικό. Και το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θα δει είναι μια
αύξηση της διαμέτρου της τρίχας, πάχυνση δηλαδή της ήδη υπάρχουσας τρίχας, γίνεται πιο υγιής, πιο δυνατή, με αποτέλεσμα να έχει και καλύτερη κάλυψη αισθητικά. Και προς το τέλος των συνεδριών, ίσως και κάποιες λεπτές τρίχες που είχαν περάσει στην τελογενή τους φάση, να τις δούμε ξανά να περνούν στην αναγενή φάση και να φυτρώνουν, δίνοντας έτσι ένα πιο πλούσιο αποτέλεσμα στο τριχωτό. Αυτό πήγα να σας πάρω. Χωρίς να βάλει κάποιος την ουσία μαλλιά, κάνοντας αυτές τις θεραπείες, μπορούν να καλυφθούν τα κενά του, γιατί οι τρίχες του θα γίνουν πιο χοντρές. Είναι συντηρητική θεραπεία τριχόπτωσης. Mm-hmm. Δεν είναι κατάλληλη για ανθρώπους που έχουν τεράστια κενά στο κεφάλι τους. Δηλαδή, όταν κάποιος στην ανδρογεννητική αλοπαικία έχει φαλάκρα, εκεί θα πρέπει να κάνει μεταμόσχευση μαλλιών. Όμως, αν κάνει μεταμόσχευση μαλλιών χωρίς να διατηρήσει με κάποιο τρόπο τα υπάρχοντα μαλλιά του, αυτό είναι δώρο άδωρο. Γιατί θα τα χάσει κάποια στιγμή. Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Οι περισσότεροι κοιτάνε πώς να βάλουν τη μαλλιά και μετά δεν κάνουν κάτι. Βέβαια. Θέλει και πριν βάλουμε μαλλιά να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση της τριχόπτωσης, αλλά και αφού τα βάλουμε να διατηρήσουμε τις ήδη υπάρχουσες τρίχες μας. Επομένως, είναι μια θεραπεία έτσι, η οποία έχει νόημα τόσο πριν όσο και μετά μια χειρουργική αντιμετώπιση. Και πάλι μια θεραπεία που για όποιον δεν μπορεί να βάλει μαλλιά και είναι πάρα πολύ νέο σε ηλικία, μπορεί να την ξεκινήσει άφοβα. Και να παρατείνει το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί ώστε να κάνει τη μεταμόσχευσή του αργότερα. Βέβαια. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό γιατί πολλά παιδιά έχουν από νωρίς στρες και χάνουν μαλλιά. Στην το γνωρίζουμε. Το βλέπουμε πολύ συχνά νέα παιδιά. Mm-hmm. Τα 25 τους έχουν χάσει, έχουν υποχωρήσει κρόταφοι, έχουν και ένα. Και είναι πολύ έντονο το ψυχολογικό βάρος σε αυτές τις ηλικίες ειδικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.